κύριος Μεριβάκης στη γραμμή. Θέλω να προφανώς να απαντήσω αυτά που λέει ο κύριος Γεωργολόπουλος. Καλημέρα κύριε Μεριβάκη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς. Και... Ακούσα όταν με ενημερώσαν τώρα, ναι, ότι ο κύριος Γεωργολόπουλος ανέφερε το όνομά μου. Δεν άκουσα τι ακριβώς είπε. Είπε ότι δεν έχεις καμιά τύχη άμα κατέβεις και ότι παρουσιάζεις πολλά έργα ως δικά σου ενώ δεν είναι δικά σου. Και ότι στα Σερβοτά, άμα πας, δεν θα τύχεις καλής υποδοχής. Αυτά είπε χοντρά-χοντρά. Μάλιστα, χοντρά-χοντρά. Έχω ενημερώσει λοιπόν και εσάς. Παρακαλώ όμως, δεν θέλω αντίλογο με τον κύριο Γεωργολόπουλο. Όχι, όχι, εσάς, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Τέσσερα λεπτά έχουμε, μα τα πείτε λίγο γρήγορα. Ναι, για πείτε μου λίγο. Θέλω να πω το εξής. Αν εγώ παρουσιάζω έργα δικά τους σαν δικά μου, να βγουν και να τα διαψεύσουν. Ναι. Ποια έργα ανακοίνωσα και δεν ήταν επιθετίας Μεριβάκη. Mm-hmm. Όσον αφορά για τα Σερβοτά, για την Οδοπία, έχω να απαντήσω το εξής. Ας μας πούν λοιπόν η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Γεωργόπουλος που είναι αντιδήμαρχος έργων, το έργο που θέλει να κατασκευάσει στους ταξιάρχες. Ναι. Απαντώ λοιπόν, ας μας πει ποιες κτηνοτροφικές μονάδες εξυπηρετούν. Ένα δρόμο περίπου 5 χιλιόμετρα, ο οποίος είναι 3,5 μέτρα πλάτος, ποιος εξυπηρετεί? Τον αδερφό του και τα νύψα του. Και παρακαλώ πάρα πολύ τις υπηρεσίες να είναι πολύ προσεκτικοί, έτσι τη σκοπιμότητα του έργου. Όταν υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα από την πλειοψηφία για το συγκεκριμένο έργο. Mm-hmm. Ποιοι είναι, ο αδερφός του και τα νύψα του? Μας δεν έχουμε τον αντίλογο, να το καταλάβουμε. Είναι μονάδες που αφορούν τον αδερφό του και τα νύψα του. Το καταλάβαμε, ναι, ωραία. Θα μας απαντήσει κάποιος στο μικρόφωνο. Όταν λοιπόν υπήρχε δυνατότητα να εξυπηρετούν χιλιάδες αγρότες, δεν είμαστε αντίθετοι. Αλλά να διαθέσει και το κράτος ακόμα 1 εκατομμύριο ευρώ για να κάνει μια δοπία, έτσι για να εξυπηρετήσει 5 κτηνοτρόφους που είναι συγκινικά πρόσωπα του κ. Γεωργολόπουλου και σύν αυτό, έτσι εκεί έχει πάρει άδεια από τη ΡΑΗ για να γίνουν φωτοβολταϊκά, που οι δρόμοι αυτοί που γίνονται δεξιά και αριστερά είναι τα φωτοβολταϊκά. Μα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς θα είστε εκ νέου υποψηφίος, κύριε Μεριβάκη? Βεβαίως είμαι. Όσο αυτά που λέει ο κύριος Γεωργολόπουλος, ναι, να κοιτάξει πρώτα το δικό του συνδυασμό, το κύριο Αγναντή, και εκπρόσωπος του κύριου Αγναντή δεν είναι, ναι, αλλά ο κύριος Αγναντής, και να πει αν θα κατέβει. Μάλιστα. Γιατί τις προάλλες είπε θα στηρίξει τον Μεριβάκη. Έτσι, κάθε εβδομάδα αλλάζουμε, κάνουμε κολοτούμπα. Θα στηρίξω Μεριβάκη, είπε ο Αγναντής. Όχι, να βγει ο Αγναντής και να δηλώσει αν θα είναι υποψήφιος. Αχα, μάλιστα. Αυτός είναι δήμαρχος, δεν είναι και ο Γεωργολόπουλος. Ναι, ναι. Έχετε να βγει και να το δηλώσει ο άνθρωπος. Με τα χαράς. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Όσο για τον κύριο Μεριβάκη, εδώ δηλώσει εδώ και το πείδημα να τον πω τον κύριο Γεωργολόπουλο. Μάλιστα κύριε Μεριβάκη. Λοιπόν. Ας υμνούν τον κύριο Σακελαρίου. Έτσι. Έτσι. Να τον έχω μια φωτογραφία. Μάλιστα κύριε Μεριβάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας άκουσα καλή σήμερα. Γεια σου. Γεια. Τώρα δεν έχουμε χρόνο για την παράθεση. Αύριο τα υπόλοιπα, εντάξει.